Καραφίλης που κόπηκε από τον Καραφίλη και φεύγει στην αντεπίθεση τώρα ο Σαμαράς. Έκανε το λάθος τώρα μέσα στην περιοχή ο Σαμαράς και τελικά ο Γιαννούλης θα πέσει στα πόδια του και θα του αποσπάσει την μπάλα τελευταία στιγμή. Η μεγάλη ευκαιρία για την Κοζάνη στο 10ο λεπτό. Δελιγιαννίδης, Κορομπέλης. Σέντρα από τον Κορομπέλη μέσα στην περιοχή ο Σφυρής που γυρνάει την μπάλα με το κεφάλι. Η μπάλα φτάνει ένα πολύ ωραίο σουτ τελικά δύνατο από τον Τζεβρετζή και τα σώματα των αμυντικών. Και ο Καραγιαννίδης θα διώξουν την μπάλα κόρνερ. Καινούριο λάθος. Η μπάλα φτάνει τώρα στο Μαγκίνα μέσα στην περιοχή που θα κάνει το σουτ. Και ο Καραγιαννίδης θα καταφέρει να διώξει την μπάλα και πιο μακριά η αμυντική της Κοζάνης. Δελιγιαννίδης. Σέντρα από τον Δελιγιαννίδη. Και που είναι ο Σφυρής. Σφυρής μέσα στην περιοχή αποφεύγει τους πάντες και τα πάντα και θα γράψει το 1-0 στο 46ο λεπτό λοιπόν. Ήταν τελικά ο Μαγκίνας που δέχτηκε αυτή την παλιά. Απέφυγε τρεις αμυντικούς της Κοζάνης, μπήκε μέσα στην περιοχή, πλάσαρε ιδανικά θα λέγαμε. Έγραψε το Κοζάνη Καλυθέα 0-1 στο 46ο λεπτό. Καραφίλη στο κόρνερ για την Κοζάνη, καλοτραβηγμένο μέσα στην περιοχή. Η μπάλα στο δοκάρι από κεφαλιά του Παντελίδη. Διώχνουν τελικά οι παίκτες της Καλυθέας. Τσακυρίδη στο κόρνερ, 60 λεπτό. Γιαννούλης δεν θα βρει την μπάλα. Ο Σαμαράς θα τη στείλει στα δίχτυα με κεφαλιά. Αλλά ο διαιτητής κύριος Ναζίρης θα ακυρώσει τον γκολ για φάουλ στον τερματοφύλακα της Καλυθέας, το Γιαννούλη. Σέντρα από τον Παντελίδη βαθιά. Δεν βρήκε την μπάλα ο Βούλγαρης. Ένα τρομερό σουτ. Ένα τρομερό σουτ από τον Καραθανάση. Η μπάλα θα βρει το οριζόντιο δοκάρι του Γιαννούλη. Προσπαθεί και βγάζει στον Τσακυρίδη. Τσακυρίδης γυρνάει την μπάλα. Ένα πολύ ωραίο σουτ από τον Σαμαρά κατευθείαν. Θα πέσει και θα μπλοκάρει ο Γιαννούλης. Ένα λεπτό λοιπόν μετά από το δοκάρι της Κοζάνης. Ο Γιαννούλης θα σώσει και πάλι την Καλυθέα από την ισοφάριση. Παντελίδης. Προσπαθεί και ξαναδίνει στο Σαμαρά. Ωραία προσπάθεια από το Σαμαρά. Θα κάνει και το σουτ με το αριστερό. Η μπάλα θα φύγει λίγο out, μισό μέτρο περίπου από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Γιαννούλη. Τσακυρίδη στη σέντρα. Γιαννούλη θα βγει. Δεν μπόρεσε να μαζέψει την μπάλα. Έπιασε την κεφαλιά ο Δολοπίκος. Τελικά διώξανε πάνω στη γραμμή αμυντική της Καλυθέας. Κυριακίδης. Άλλαξε την μπάλα με το Σφυρί. Σφυρίς έβγαλε και πάλι για τον Κυριακίδη που δεν είναι σε θέση offside. Θα πλασάρει ο Κυριακίδης τον Καραγιαννίδη, αλλά η μπάλα θα καταλήξει 2 μέτρα περίπου out. Μεγάλη ευκαιρία στο 93 για την Καλυθέα.